ενάντια στον Γιάννη Ρέπα. Ο Σπόρος θα κοιτάξει να κλείσει την απόσταση γρήγορα και έχει πορά πολύ καλό δεξί overhand. Το οποίο θα το ρίξει τώρα. Όχι, ήταν low kick. Τώρα. Και τον πετυχαίνει και κλείνει. Χωρίς αμφιβολία, ο Γιώργος Αποσπόρης δείχνει πάρα πολύ δυνατός. Και μάλιστα είναι μια κατηγορία που συγκεντρώνει τα κιλά. Πάει να χαμηλώσει, πάει να χαμηλώσει. Πολύ ωραία έχει τοποθετήσει το κεφάλι του σε ασφαλή μέρος ο Αποσπόρης. Underhook για τον Αποσπόρη. Πολύ έξυπνα ο Ρέπας ελέγχει το δεξί χέρι και τώρα... Εντυπωσιακό throw από τον Γιώργο Αποσπόρη. Σου λέω ο τύπος το κάνει αυτό το πράγμα. Πιάνει και σε πετάει. Αλλά δεν είναι μόνο δύναμη, είναι και τεχνική. Είναι και δύναμη όμως, αλλά και τεχνική. Τώρα πάει για την Crucifix. Και τώρα δύσκολα τα πράγματα για τον Γιάννη Ρέπα. Επαναφέρει, γλιτώνει την Crucifix. Crossface για τον Γιώργο Αποσπόρη πάνω στη μούρη. Πιέζει και το λαιμό κιόλας νομίζω, σαν να, πάει να, σαν να κάνει strangle. Παρ' όλα αυτά ο Ρέπας εμποδίζει. Κινείται. Αποσπόρη, να δίνει mount. Και σαν καντάμε τώρα για τον Αποσπόρη. Προσπάθεια. Έχει και το απέναντι underhook. Πολύ ωραία, ο Ρέπας ελευθέρωσε και τα δύο χέρια και τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πλέον για άμυνα. Τον πιέζει πάρα πολύ στο λαιμό. Νομίζω ότι ο Ρέπας ενοχλείται από αυτή την πίεση γιατί προσπαθεί να βγάλει το αριστερό χέρι του Αποσπόρη το λαιμό του. Σωστές οδηγίες από τη γωνία του Γιώργου Αποσπόρη, αρχίζει να χτυπάει. Πρέπει δύο πράγματα να κάνει ο Αποσπόρης, ή να βελτιώσει τη θέση του ή να επιφέρει κάποια είδους ζημιά. Όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η ενέργεια που επενδύθηκε για να φτάσει σε αυτή τη θέση πρέπει να αξιοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Και δεν έχουμε δει τη ζημιά ακόμα. Από εδώ που στεκόμαστε δεν μπορούμε να δούμε, η αλήθεια είναι αν έχει ζημιά ο Ιωάννης Ρέπας στο πρόσωπό του. Ο Ρέπας προσπαθεί να γυρίσει, αλλά έχει καλή βάση ο Αποσπόρης να πάρει το reversal. Ο Αποσπόρης δεν έχω καταλάβει ακριβώς, δεν μπορεί να ξεκολλήσει το Ρέπα από κοντά του. Πάει από πολύ ωραίο ο Ρέπας, αλλά τον επαναφέρει. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος του πρώτου γύρου. Και πέρασε και τον γύρο από κάτω, προσπαθώντας να ξεκολλήσει από πάνω του έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Δεύτερο τρίλεπτο ξεκινάει τώρα. Ο Αποσπόρης κατευθείαν πιάνει το κέντρο του κλουβιού. 1-2 από το Ρέπα, αλλά στοχή. Ωραία η low kick. Ένας μικρός συνδυασμός από τον Αποσπόρη. Και έχω την εντύπωση σε λίγο θα δούμε κάποιον να πετάει. Over-under και για τον Ιωάννη Ρέπα, 50-50 η θέση αυτή τη στιγμή. Το αριστερό χέρι του Ρέπα μπλοκάρει και δημιουργεί απόσταση με τους γοφούς του Αποσπόρη. Και ξεκολλάει από το πλέγμα. Ω, αυτό το γόνατο ήταν λίγο χαμηλό. Ω, ανταλλαγή και από τους δύο. Ξανά λοιπόν στο πάτωμα για να δούμε αν ο Ρέπας αυτή τη στιγμή θα ανακτήσει κάποια προοδευτική. Ο Ρέπας προσπαθεί να πάρει την πλάτη, αλλά όσο ο Αποσπόρης έχει το αριστερό underhook δεν θα μπορέσει να το κάνει. Ή θα είναι μάλλον πολύ δύσκολο για να το κάνει. Ο Ρέπας από την άλλη πρέπει να επαναφέρει το δεξί του χέρι μέσα, να βάλει και το αριστερό χέρι μέσα και να δημιουργήσει κενό. Hip escape και τα χέρια του μέσα. Φτάνουμε στα μισά του γύρου. Θα φύγει από κάτω και πίσω ο Ρέπας αν θέλεις, έτσι, αλλά όχι, ξανά. Ανακτά την πλεονεκτική θέση ο Αποσπόρης. Ο
από σπόρους μπορεί να είναι mount νομίζω. Δεν θα ήταν και κακή ιδέα σου να του σηκώσει ο ιδιωτητή, να σου πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Βέβαια ο Αποσπόρης δουλεύει, αλλά δεν κάνει, ναι, δεν αλλάζει, δεν προχωράει τις θέσεις, δεν κάνει ζημιά. Τώρα θα δούμε αν ο Ρέπας μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το κλουβί. Θα είναι δύσκολο, έχει καλή βάση. Ο Αποσπόρης δεν έχει χτυπήσει ακόμα. Νομίζω πρέπει να του σηκώσει ο διαιτητής. Και δεν έχει βελτιώσει και τη θέση του. Ακριβώς. Δραστικά. Πρέπει να του σηκώσει ο διαιτητής. Εγώ το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει λίγο και είναι λίγο πιο δραστήριος, αλλά δεν είναι αρκετά δραστήριος. Είναι μία-δύο μπουνιές εκεί. Μένουν 15 δευτερόλεπτα. Όχι, εντάξει, τότε δεν υπάρχει λόγος τώρα. Ο διαιτητής ο κύριος Μακαρέας έχει δώσει όλη την ευκαιρία και στους δύο μαχητές να ενεργήσουν λίγο πιο δραστικά. Τέλος του δευτέρου γύρου. Φτάρι Γάντι, Γιώργος Αποσπόρης στην μπλε, ο οποίος νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει προς το παρόν. Με πιο πολύ positional control, ωραία low kick από τον Γιάννη Ρέπα. Δεύτερη την μπλοκάρει και τα αποδίδει ο Αποσπόρης. Τώρα πέφτει ο Ρέπας, αλλά πετάγεται πάνω κατευθείαν. Δυνατά χτυπήματα τον Αποσπόρη. Ωπω, Παναγία, με αυτό το δεξί χέρι του Αποσπόρη. Ο Ρέπας πατάει το αριστερό του πόδι. Τώρα τον έχει φέρει στο πλέγμα, πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πιέσει μπροστά. Ακριβώς μπροστά μας. Ο Ρέπας τώρα πρώτος όρθιος, για να δούμε. Μπορεί να κλείσει τα χέρια ο Ρέπας να πίσω, μπορεί νομίζω. Μπορεί να το κάνει. Συμφέρει απόσταση παρόλα αυτά. Το συμπάει. Τη απόσταση και τη διαλέγει. Ο Ρέπας όπου στο χωρί, 2 λεπτά ακόμα. Πρέπει να τα παίξει όλα για όλα ο Ρέπας. Είναι πίσω στο γύρο. Αστοχή ο Αποσπόρης, αλλά όχι με τη low kick. Ο Αποσπόρης σταματάει, δείχνει τη μασέλα του Ρέπα που του έπεσε. Είναι δικιά, είναι δικιά του μασέλα. Μασέλα είναι. Η γωνία του Αποσπόρη βάλτε την, του λέει έτσι όπως είναι η μασέλα. Χωρίς κλείσιμο από το τίποτα. Ξέρετε, έχουνε λόγο. Έχουνε λόγο. Ο αγώνας πρέπει να τελειώσει τώρα. Χρειάζεται μια high kick στο κεφάλι ο Ρέπας. Ίσως. Χρειάζεται άλλο 1,5 λεπτό, άλλο 1,5 λεπτό. High kick θα την πιάσει όμως. Ο Αποσπόρης δέχεται χτυπήματα. Πετυχαίνει όμως. Περπατάει με τα χέρια κατεβασμένα. Ο Ρέπας νομίζω παραπατάει. Τώρα πετυχαίνει όμως. Θα στοχούν και οι δύο. Ο Αποσπόρης νομίζω δεν μπορεί να κρατήσει τα χέρια του ψηλά. Ίσως και δεν θέλει. Ίσως και δεν θέλει. 43. Τέλος του αγώνα. Γιώργος Αποσπόρης νικάει με TKO. Νικητής στον τρίτο γύρο με TKO.